Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλοκαιράκι έχουμε ακόμα, έτσι. Όχι επειδή είμαστε εδώ ζωντανά, μας έφυγε το καλοκαίρι. 16 Αυγούστου, σήμερα, Τρίτη του 2022. Όμορφο, πραγματικά πολύ όμορφο το καλοκαίρι. Ξέγνιαστο, είναι ωραίο έτσι από τις διακοπές. Ακόμα και όταν επιστρέφεις και μπαίνεις στην κανονική ρουτίνα, την εργασιακή και της καθημερινότητας, είναι όμορφο να αναπολύσεις τις στιγμές που πέρασες και να σκέφτεσαι ότι σε αυτές τις λίγες ξεκούραστες μέρες που μας απομένουν μέσα στον χρόνο, μπορέσαμε και γεμίσαμε μπαταρίες. Τόσο πολύ τις γεμίσαμε τις μπαταρίες που λέμε να το κόψουμε με τα πόδια και να φτάσουμε μέχρι την Τσεχία. Καθότι αισθανόμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Οστράβα, τον Κώστα Παπασάβογλου. Έχει μια ολόκληρη ιστορία να μας πει για το πώς βρέθηκε εκεί, πώς έφτασαν εκεί οι πολιτικοί πρόσφυγες, πώς έκτισαν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, αντίξωες καταστάσεις και συνθήκες μακριά από την λατρεμένη και αγαπημένη πατρίδα τη ζωή τους, πώς ενώνουν τα κομμάτια του παζλ σκεπτόμενοι πάντα την Ελλάδα, πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική κοινότητα, πόσα μέλη έχει, τι γίνεται με τη δεύτερη και τρίτη γενιά των Ελλήνων εκεί, οι δραστηριότητες, τα παιδιά, το ελληνικό σχολείο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Όμως θέλουμε να προϋπαντήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, τον καλεσμένο μας με ένα τραγούδι που ο ίδιος επέλεξε από τα αγαπημένα του, για να μπορέσουμε έτσι να μπούμε και να ξεκινήσει όμορφα η εκπομπή. Μίλα μου λοιπόν και σε λίγο συνδεόμαστε με την Οστράβα. Το ωραίο είναι ότι δεν δώσαμε το στίγμα μας, έτσι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Άλλη μια φορά θα πούμε ότι σήμερα είναι Τρίτη 16 Αυγούστου 2022, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην άρχη συνταξία της εκπομπής και ο Σπύρος Ηλιάδης είναι ο μαέστρος στα κουμπιά των ήχων. Και πάμε κατευθείαν με τη βοήθεια των καλών συναδέλφων στην Οστράβα της Τσεχίας για να συναντήσουμε τον πρόεδρο της εκεί ελληνικής κοινότητας, τον Κώστα Παπασάβογλου. Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία να έχουμε, να περνάμε όλοι καλά. Λοιπόν, θα μιλάμε στον ελληνικό, όχι ότι αποφεύγουμε τους λόγους ευγενίας, αλλά επειδή θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή φέρνει κοντά τους ανθρώπους και είμαστε μια πολύ όμορφη και ζεστή παρέα. Έτσι. Σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω να πάμε ανάποδα, να μην το ξεκινήσουμε με την σειρά την χρονική, αλλά να φτάσουμε στο σήμερα, να μιλήσουμε πρώτα για την ελληνική κοινότητα, να δούμε τι γίνεται εκεί, πώς είναι οι Έλληνες πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς, εσείς που απομείνατε από εκείνα τα δύσκολα χρόνια, όλο αυτό το κομμάτι και να καταλήξουμε μετά και στο πώς έφτασε εκεί αυτή η ομάδα των ανθρώπων να φτάσει, να δημιουργήσει αυτή την ελληνική κοινότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σήμερα. Η ελληνική κοινότητα σήμερα μετράμε γύρω στους 1000 άτομα, δηλαδή κάνουμε κάποια καινούργιο κατάλογο που έχουμε αρχίσει πριν 4 χρόνια. Είχαμε στην αρχή 130 άτομα και μπορούμε σιγά σιγά το βελτιώνουμε, δηλαδή με ευκαιρίες που κάνουμε, κάνουμε οροσπέριδες μεγάλες, δηλαδή γιατί δεν είναι εύκολο να συγκεντρώνουμε τους Έλληνες που εδώ, ας πούμε, εργάζονται, μένουν από τη δικιά μας τη γενιά από πρόσφυγες πολλοί που ήταν. Έχουμε δηλαδή κάποιους στόχους που βάλαμε πριν, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια. Και πιο ευκολότερο ήταν τότε, ας πούμε, οι εργασίες, δουλειές που έκανε η κοινωνία πριν το 89, όταν σταμάτησε ο σοσιαλισμός εδώ. Mm-hmm. Ήταν κάποιες δυσκολίες. Αλλά παρόλο σήμερα μπορούσαμε και αναπτύχθηκαμε αρκετά. Βάλαμε στόχους, ας πούμε, για τους συνταξιούχους, τους γέρους, τις γριές, που τους μαζεύουμε σαν ένα καφί, σαν μια λέσχη, που δακρύζουν οι γριούλες, τώρα 85-90 χρόνων που είναι, που βλέπουν, που ύστερα από τόσα χρόνια γνωρίζονται πρώτη φορά. Μετά έχουμε ασχοληθεί και με τα παιδάκια της μικρής ηλικίας, που οι μάνες τους ενδιαφέρονται να μπορούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Δημιουργήσαμε κάποιο χορευτικό συγκρότημα τώρα για να μπορούμε να παίρνουμε μέρος στις εκδηλώσεις που κάνουμε εδώ στην Οστράβα, την πόλη της Οστράβας. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, Κώστα. Πρώτα απ' όλα, κοιτάω το χάρτη γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ήξερα ακριβώς που βρίσκεται η Οστράβα και βλέπω ότι είναι σχετικά κοντά με τα σύνορα με την Σλοβακία,
πιο κοντινή πόλη που γνωρίζουμε, βλέπω το Κατεβίτσε. Πόση ώρα είναι από την Πράγα? Από την Πράγα, κοίταξα, με τρένο σήμερα έχει ευθεία γραμμή, κράταει ούτε 3 ώρες με το τρένο. Είναι 350 χιλιόμετρα. Δεν είναι μακριά, αλλά είναι η περιοχή σημαντική, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες ιστορικά εδώ σε αυτή την Βόρεια Μοραβία και Βόρεια Τσεχία, αλλά τώρα η περισσότερη Βόρεια Μοραβία ήταν μετά τον εμφύλιο του εγκαταστήριο εδώ πέρα για εργασίες, για σχολιά, για τις απαραίτητες τόνες βοήθειες που ήταν προς το πράγμα του Τσεχικού. Ναι, ναι, θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε όλα αυτά. Ναι. Αλλά μιας και αναφέρεσαι και σε σχολεία, αναφέρθηκες νωρίτερα και στα παιδιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί στην κοινότητα προφανώς υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς πλέον, και φαντάζομαι ότι οι γονείς πασχίζουν για το πώς θα μάθουν την ελληνική γλώσσα. Υπάρχει κάτι οργανωμένο εκεί, κάποιο ελληνικό σχολείο, ή γίνεται κάτι μέσω της κοινότητας με δασκάλους που έχουν έρθει από εδώ, από την Ελλάδα? Ποιο είναι το καθεστώς, έτσι, δώσε μας ένα στίγμα, σε παρακαλώ. Για την κατάσταση σήμερα, εδώ. Παλιότερα επί σοσιαλισμού ήταν οργανωμένο περισσότερο. Τώρα, επειδή είσαι κάπως σε εθνοτική βάση και η κοινότητα είναι 10, είμαστε 10 κοινότητες στην Ομοσπονδία της Τσεχίας, που κάθε μια, ξέρω, ανάλογα με το μέγεθος και με το ποσό των μέλων είναι, δηλαδή η Οστράβα είναι μια από τις μεγαλύτερες μετά από την Πράγα και τον Μπορνό. Δηλαδή, αυτές οι τρεις είναι σημαντικές. Και το σχολείο. Ζητούμε χορήγηση από το τσεχικό κράτος για να μπορέσουμε τα παιδάκια αυτά να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, τις συνθήκες αυτές που είναι με την κατάσταση τώρα που μετά το COVID είναι πιο δύσκολα. Αλλά ναι, καταλαβαίνω. Υπάρχει όμως ελληνικό σχολείο εκεί στην Οστράβα τώρα, και αν ναι, κάθε πότε λειτουργεί? Καταλαβαίνω για τις συνθήκες αυτό που μας λες, ότι ζητάτε και τη βοήθεια του τσεχικού κράτους, και θα μας πεις και για την Ελλάδα αν έχει κάποια συμμετοχή, που θα έπρεπε λογικά να έχει και να έχει στείλει και δασκάλους. Αλλά δώσε μας έτσι το στίγμα, είναι κάποιο σχολείο που υπάρχει εκεί στην περιοχή? Έχουμε σχολείο για παιδιά, το έχουμε διαχωρισμένο, είναι τα παιδάκια μέχρι 14 χρονών, που αυτά έχουν το δικό του σχολείο μια φορά την εβδομάδα, έχουν δηλαδή πρόγραμμα, μαθαίνουν σύμφωνα με τους... με αυτό που, δηλαδή, το εύκολο που είναι για να μάθει κάποιος σε μία, γιατί φανέρεσε σε 2 ώρες την εβδομάδα είναι λίγο για να μπορείς να μάθεις κανονικά τη γλώσσα. Μετά έχουμε για τους ηλικιωμένους άνω των 26 χρονών, ξέρω εγώ, που εκεί κάθε εβδομάδα έχουμε 3 ώρες, δηλαδή σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεων που μαθαίνουν. Τώρα αυτό λειτουργεί, έχει 6 χρόνια και ίδιο αυτές οι, ας πούμε, οι καταστάσεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι. Αυτό είναι μέσα στην κοινότητα τώρα που γίνεται, δηλαδή είναι δουλειά της κοινότητας αυτή η παροχή της παιδείας, ας πούμε. Σίγουρα, της κοινότητας είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε, δηλαδή, και δασκάλα από εκεί την περιοχή των Τρικάλων που έπιασε εργασία εδώ πέρα. Δηλαδή είναι με όλα τις γνωρίζει και τη γλώσσα, δηλαδή που σπούδασε, είναι παιδαγωγός, σπούδασε στην Ελλάδα. Μπορεί και παραπάνω από ό,τι χρειάζεται να μάθει τα παιδιά, να μάθουν και μήκο το συνήθιο, ποιο είναι, δηλαδή, τι να τους περισσότερους κατατοπίζει. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Ναι, ναι. Ωραία, γιατί ξέρεις τώρα, σε ρωτάω για το κομμάτι της παιδείας, γιατί για μένα και για όλους νομίζω, όσοι ενδιαφερόμαστε και αγωνιούμε για τον ελληνισμό της διασποράς, το κομμάτι της παιδείας είναι το α και το μέγα, δηλαδή είναι ο δεσμός που σε φέρνει κοντά με την πατρίδα. Γιατί αύριο μεθαύριο τα παιδιά θα θελήσουν να έρθουν εδώ, θα έχουν ακούσει τόσες ιστορίες από τους παππούδες και τους γονείς τους, και θα είναι πολύ πιο ωραίο να μπορούν να μιλήσουν, να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα, και γιατί όχι και έτσι με άνεση. Αν γίνεται αυτό και με την προσπάθεια εκεί της δασκάλας που έχει έρθει. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το σημείο κάνετε πολύ καλή δουλειά, αλλά θέλει και άλλη ενίσχυση, για να είμαστε ειλικρινείς, θέλει και άλλη βοήθεια αυτή η κατάσταση, θέλει κάποια βοήθεια και κάποιο ενδιαφέρον από την Ελλάδα περισσότερο και μεγαλύτερο. Τι εκτιμάς? Φυσικά μπορούσα να είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, εμείς είμαστε εθελοντές και με αυτά που έχουμε, με αυτά προσπαθούμε να βγούμε. Δηλαδή, έχουμε αυτό που είπες και εσύ, να περιορίσουμε τα παιδάκια και αυτοί που ενδιαφέρονται τις γλώσσες και τους χορούς, τους ελληνικούς, να μάθουν.
Ήταν πριν το 2018, ήταν εδώ πέρα ο Τέρενς Κλικ, τότε υποσχέθηκε κάτι οικονομική. Ήταν ένα φεστιβάλ των προσφύγων 70 χρόνια που ήμασταν, που είναι εδώ μετά τον εμφύλιο. Υποσχέθηκε κάποια βοήθεια, δεν έγινε. Πέρυσι έγινε κάποια προσπάθεια με τον καινούριο πρέσβη και αυτό ακόμα δεν τέλειωσε. Δηλαδή, χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια. Τώρα, όσο γίνεται, αν δεν υπάρχει, με αυτά που έχουμε, εμείς δεν τα βάζουμε κάτω και θα το παλέψουμε. Δηλαδή, να βγάλουμε πόρους, να έχουμε δηλαδή τα παιδάκια. Βασικά, αυτό που το είπες και εσύ, να είναι δηλαδή στη γλώσσα τους την ελληνική, να έχουμε δηλαδή τα ελληνικά συνήθεια, αυτά να μάθουμε. Ναι. Τα ήθη και τα έθιμα, βέβαια. Καλό είναι αυτό που λέτε να επιμείνετε και να επιμείνετε, γιατί είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, και σε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται τώρα, πόσες εκδηλώσεις κάνει σε ετήσια βάση η ελληνική κοινότητα της Οστράβα και τι είδους εκδηλώσεις είναι αυτές, δηλαδή είναι χορές περίδες, είναι γλέντια ελληνικά, είναι κάτι που να έχει να κάνει με τον πολιτισμό? Δώσε μας έτσι ένα στίγμα των εκδηλώσεων που κάνει η κοινότητα. Η Οστράβα έχει 4-5 ελληνικές ταβέρνες. Φυσικά αυτά είναι πάνω σε σχήμα το εμπόριο, δηλαδή το έχουν εμπόριο. Δηλαδή εκεί δεν μπορεί να μαζευόμαστε αυτοί που είμαστε ηλικιωμένοι, δηλαδή που δεν έχουν τόσους πόρους να μπορούν να πηγαίνουν εκεί πέρα να περνάνε τις ώρες. Γι' αυτό έχουμε και το ελληνική λέσχη, αυτό το καπί που είπαμε. Οι μεγάλες ευκαιρίες που είναι για μας είναι οι βασικά δύο μεγάλες εκδηλώσεις, είναι το 25 Μαρτίου που το γιορτάζουμε, που μπορώ να πω ότι σε κάθε μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας συγκεντρώνονται Έλληνες, έρχονται εκεί, είναι από τις ώρα 8 μέχρι τις 2 το πρωί, ξέρω εγώ, με χώρους, με πρόγραμμα καλλιτεχνικό, δηλαδή αυτό... Συγγνώμη για να καταλάβω, Κώστα, αυτό αλλάζει κάθε χρόνο, δηλαδή η γιορτή για την 25 Μαρτίου μεταφέρεται από πόλη σε πόλη και μαζεύονται εκεί όλες οι κοινότητες της Τσεχίας? Όχι, αυτό κάθε μεγαλύτερη πόλη το οργάνωσε ξεχωριστά. Η κάθε πόλη κάνει το δικό της, δηλαδή ο Στράβα το δικό της, η Πράγα το δικό της κλπ. Καταφέρνομαστε, επειδή είμαστε εδώ γύρω, περνάμε δηλαδή, πάμε στην Κάρινα, είναι κοντά η πόλη, είναι το Τσινέτ που είναι κοντά, και στον Μπορνό πηγαίνουμε που είναι 180 χιλιόμετρα, έρχονται και από εκεί, δηλαδή εδώ γύρω από το Πρνό, έρχονται από το Γέσενιγκ, δηλαδή γίνανε ανταλλαγή, αλλά η κάθε κοινότητα εκεί που είναι για αυτό για την οργάνωση αυτής της βραδιάς. Λοιπόν, αυτό για να μεταφέρετε από δρόμο σε δρόμο, μάλλον καμιά φορά συναντάτε εκεί στους αυτοκινητόδρομους της Τσαχίας και Νταλίκες. Πάμε να ακούσουμε τις Νταλίκες και επανερχόμαστε να πούμε για τη συνένωση των κοινοτήτων που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που μας είπες δηλαδή, πως μεταπηδάει μία κοινότητα στην άλλη και μαζευόσαστε είτε στον Πρνό ή οπουδήποτε είναι πιο κοντά και βρισκόσαστε και τα λέτε. Σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί, Νταλίκες. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα, σήμερα 3η 16 Αυγούστου 2022, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Νικόλας Αγγελίδης στην επαφή έτσι με το κοινό, ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία. Και έχουμε περάσει, έχουμε διαβεί τα ελληνικά σύνορα και έχουμε φτάσει στη Τσεχία και στην Οστράβα, όπου συναντάμε τον Κώστα Παπασάβογλου, τον πρόεδρο της εκεί ελληνικής κοινότητας. Συζητάγαμε για το κομμάτι της παιδείας που είναι νομίζω το πλέον σημαντικό, αλλά θα δούμε και τα υπόλοιπα, γιατί και ο πολιτισμός κάπου εκεί κοντά βρίσκεται. Έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα μας και συζητάμε για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου της Ελληνικής Κοινότητας εκεί και για το πώς ενώνονται κοινότητες μεταξύ τους. Θα ήθελα λοιπόν, Κώστα, να μου πεις, εκτός από αυτή την γιορταστική εκδήλωση που υπάρχει για την 25η Μαρτίου, είπαμε ότι είναι δύο έτσι βασικές αιτήσεις εκδηλώσεις, να μας πεις και την άλλη, αλλά και ταυτόχρονα να μας αναπτύξεις και το πλαίσιο της συνεργασίας με τις άλλες κοινότητες εκεί στην Τσεχία. Όταν ανάλαβα πριν 6 χρόνια εδώ την κοινότητα, έβαλα στόχο, δηλαδή τότε μαζί με το Συμβούλιο που εκλέχθηκε, να κάνουμε κάθε μήνα κάποια εκδήλωση που να μπορούμε να μαζεύονται τα που συμπαθούν οι Έλληνοι ελληνικής καταγωγής, άνθρωποι που είναι, μπορούν να μπορούν να μαζευόμαστε. Και το πετύχαμε με έναν τρόπο, φυσικά το COVID το σταμάτησα, αλλά θα συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο. Είναι δύο εκδηλώσεις, είναι εκεί το Όχι, που γιορτάζουμε τέλη του Οκτώβρη. Αρχίσαμε μια καινούργια έτσι, διαδικασία κάθε, ας πούμε, μετά το ελληνικό το Πάσχα, προσπαθούμε, το ονομάσαμε, ας πούμε, ελληνικό Πάσχα, αλλά είναι και το έναρξη του ελληνικού καλοκαιριού. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται εκείνη την περίοδο.
και μετά είναι το κλείσιμο, δηλαδή το τέλος του ελληνικού καλοκαιριού που το περιμένουμε τώρα στις 10 του Σεπτέμβρη, το επόμενο μήνα, θα πούμε. Δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι, αυτές είναι οι, ας πούμε, οι βασικές εκδηλώσεις που μαζεύονται πάρα πολύ, πάρα πολύ από γύρω ευπαρικίες. Αλλιώς για την συνεργασία των άλλων κοινοτήτων, η μεγαλύτερη γίνεται με κάθε 5 χρόνια, δηλαδή επέτειος είναι την επόμενη χρονιά, 75 χρόνια προσφυγιάς, που το 48 από το δίσκο μετράμε, είναι 10, δεν ξέρω κατά πόσο το ονομάζουμε φεστιβάλ, που αυτό έχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα τα απόγευμα. Στις πρωινές ώρες έχει αθλητισμό, ποδόσφαιρο, σκάκι, ξέρω εγώ, δηλαδή αυτά είναι από όλες τις παροικίες, έρχονται με λεωφορεία, έρχονται με τρένα, με αυτοκίνητα. Κόσμος που μαζεύεται και εκεί κάνουμε μεγάλη εκδήλωση χωροσπέδιδα που τελευταία ήταν γύρω στα 1000 άτομα, μεγάλη αίθουσα που με ελληνικές ορχήστρες, με παραδοσιακούς χορούς, δηλαδή μπορούμε να γερώσουμε αυτή την επέτειο. Πώς αισθάνεσαι τώρα, βλέπουμε εδώ η ιστορία ενώνεται, μας μίλησες για το 48, μας μίλησες για το πώς έδωσες το στίγμα τέλος πάντων για το πώς φτάσατε εκεί εσείς, πώς γεννηθήκατε εκεί. Και πώς ενώνεστε μέσα από αυτές τις διαδικασίες και τις επιμονής να μην απομακρυνθείτε από το οτιδήποτε το ελληνικό. Όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, άλλους ανθρώπους που δεν τους γνωρίζεις, που έχουν βιώσει από τις οικογένειές τους πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, έχουν μπει στη δουλειά, στο μεροκάματο, έχουν περάσει όλη αυτή τη διαδικασία να είναι μακριά από την Ελλάδα, να μεγαλώνουν αναγκαστικά μακριά από την Ελλάδα, η Ελλάδα για την οποία πολέμησαν να μην τους θέλει. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία σίγουρα και σε ένα παιδί έχουν αποτυπωθεί μέσα από τα ακούσματα στο σπίτι, αλλά και στην πορεία της ιστορίας δεν μπορείς να τα διαγράψεις, γιατί η ιστορία δεν διαγράφεται. Έτσι, θα ήθελα να μου περιγράψεις λίγο το συνέστημα όταν βλέπεις έναν φίλο που τον βλέπεις μια φορά το χρόνο από τον Μπρνό ή από την Πράγα ή από άλλες περιοχές που δεν ξέρω τώρα για να κατονομάσω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα μπορούσε να μας τις πεις εσύ. Το συνέστημα θα ήθελα να μας περιγράψεις, Κώστα. Πάντα είναι συγκινητικό, γιατί γνωρίζεις ανθρώπους που μετά από πολλά χρόνια που τους βλέπεις ή δεν έρχονται συχνά, ξέρω εγώ, σε αυτές τις δόσεις, συγκινήσε, θυμάσαι τα παλιά. Είναι αυτό το, ας πούμε, το ελληνικό του στοιχείο μας κρατάει έτσι, να το μας ενώνει πάρα πολύ και είναι συγκινητικό πάνω σε αυτό. Φαντάζομαι. Και πόσο έτσι δύσκολο είναι αυτούς τους ανθρώπους που τους γνωρίζεις να τους βλέπεις μια φορά στο τόσο και να ξέρεις ότι έχετε κάτι τελείως ίδιο, εντελώς κοινό μεταξύ σας. Δηλαδή η πορεία των ζώων ξεκίνησε από τις ζωή σας, ξεκίνησε από το ίδιο ακριβώς γεγονός. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να πάμε πίσω τώρα. Μιας και μιλήσαμε, να μας πεις και για σένα. Εσύ είσαι γεννημένος εκεί, στην τότε Τσεχοσλοβακία. Ναι. Είμαι φέτος έκλεισα τα 70, δηλαδή, αισθάνομαι έτσι πολύ δυνατός γύρω, γι' αυτό πατώ πάρα πολύ στην κοινότητα να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα εδώ στην Οστράβα και γενικά στην Ομοσπονδία της Τσεχίας βοηθάμε πάρα πολύ. Δούλευα 44 χρόνια σε μια μεγάλη επιχείρηση του Βιτκόβιτσο, το λέγανε, που ήταν βαρίας μηχανίες εργοστάσιο με αυτό που τους Τσέχους, δηλαδή από μικρό παιδί που ήταν πάρα πολύ εκτιμούσαν τους Έλληνες, μας βοηθούσαν πάρα πολύ. Ένα από και με ανέβασαν και είχα ένα σαν μεγάλο, ας πούμε, ήμουν υπεύθυνος τέλεχος για την προμήθεια σε ρόλο του εργοστασίου, δηλαδή μια σημαντική, ας πούμε... Τι εργοστάσιο ήταν αυτό, τι παρήγαγε, ποιο ήταν το προϊόν? Αυτό παρήγαγε, κοίταξε, για την Ελλάδα ήταν σημαντικό στροφαλοφόρους για τους κινητήρες, ας πούμε, στα πλοία. Μεγάλους στροφαλοφόρους, 12 μετρών, δηλαδή είναι ένα μέσα που κάνει κίνηση στον κινητήρα του πλοίου, δηλαδή. Αυτό ήταν σαν να υποδείξω πόσο μεγάλο και σημαντικό ήταν αυτό το που παράγανε. Ένα από αυτό ήταν. Ήτανε αυτό παράγαγε, ας πούμε, είχε συμμετοχή σε ηλεκτροσταθμούς. Ήταν παραδοσιακά η θεία και η Τσεχοσλοβακία ήταν. Φυσικά τώρα αυτά όλα διαλυθήκανε, αλλά την εποχή, γιατί έζησα μισή ζωή σοσιαλισμό και μισή ζωή ζω τώρα σε αυτό το κοινό που έχουμε εδώ πέρα. Και μπορώ να συγκρίνω ότι ήταν πολύ οργανωμένες τα εργοστάσια επιχειρήσεις. Τα ανθρακουριχεία είχαν πάρα πολύ οργανωμένους άνθρωπους με υψηλό, ας πούμε, τεχνικό επίπεδο. Και αυτό το εργοστάσιο πάραγε, είχε μεγάλα χιτήρια. Έκανε
Μα δεν έκανε διάφορα, ξέρω εγώ, τι χρειάζονται για μεγάλα, ας πούμε, μεγάλες εγκαταστάσεις. Πόσα άτομα απασχολούσε τότε που είχες και εσύ την επίβλεψή τους το εργοστάσιο? Αυτό το εργοστάσιο είχε τότε, ας πούμε, 10.000 εργαζόμενους. Ναι. Νωρίτερα, το θυμάμαι το παλιό, δηλαδή, γιατί ζούσα και τότε και εργαζόμενο από 40 χρόνια, είναι μια ολόκληρη ζωή. Είχαμε ως 40.000, ήταν ενωμένοι σε πανσοκοσλοβάκικη, ας πούμε, δηλαδή και Σλοβακία και Τσεχία μαζί, αλλά τώρα ναι. Μετά το 89 έγινε δηλαδή αυτό το μέχρι 10.000 άτομα. Ναι, οπότε εσύ εκεί ουσιαστικά πέρασες όλη σου τη ζωή, την επαγγελματική, εκεί έφτιαξες την οικογένειά σου, το σπίτι σου κλπ, δηλαδή όλα εκεί μέσα στο εργοστάσιο, έτσι? Ναι. Πώς ήταν οι συνθήκες τότε το να εργάζεσαι κάτω από τον σοσιαλισμό, όπως μας είπες, και προσπαθείς να αναδείξεις και τις διαφορές, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά πώς ήταν τότε, δηλαδή, ξέρεις, θα κάνω το συνήγορο του κακού και θα πω ότι ανοίγουμε κάποια μέσα ενημέρωσης και βλέπουμε και διαβάζουμε και όχι εκείνα τα χρόνια και πω και φύγανε ευτυχώς και ελεύθερη κοινωνία σε επίπεδο εμπορίου και χρηματοπιστωτικών, έτσι, εξελίξεων, και κάπως αυτό παρουσιάζεται ως λύτρωση. Αλλά εσύ θέλω να μας πεις την αλήθεια πως την έζησες εσύ τότε. Πώς ήταν εκεί μέσα στο εργοστάσιο, με τους συναδέλφους, με την εργοδοσία, με τις συνθήκες, με τις πληρωμές, με την ασφάλιση αν υπήρχε? Ήταν μια ζωή, ας πούμε, εγώ την βλέπω σαν ευχαριστημένη, χωρίς άγχος, χωρίς κάποια, ξέρω εγώ, έτσι να σκέφτεσαι το μέλλον. Να πω ένα παράδειγμα. Εγώ εργαζόμουν και ζήτησα την εταιρεία να μου, αν μπορέσω να σπουδάσω πανεπιστήμιο, ήθελα να τελειώσω άλλα 6 χρόνια. Με λέει, εντάξει, θα σε στείλουμε στο πανεπιστήμιο, θα σπουδάσεις, αλλά θα υπογράψεις μια επιστολή ότι θα μείνεις άλλα 10 χρόνια, δεν θα φύγεις από το. Υπήρχε μια συμβουλιά για μένα ότι αυτό υπήρχε. Ναι. Αλλιώς, γενικά, τα εργοστάσια και αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις τότε φροντίζανε, ήταν τα συνδικάτα που και αυτά συμβάλλαν, φροντίζανε για τους εργαζόμενους. Εμείς βγαίναμε κάθε 2-3 χρόνια, είχαμε τα εργοστάσια, τα μεγάλα, είχαμε υποχρεωτικό να έχουν ψυχικά μέρη, να μπορεί ο άνθρωπος να πανάσχει τις διακοπές. Αμέσα από το εργοστάσιο, δηλαδή, φρόντισαν και τις διακοπές σας, έτσι? Διακοπές, είχαμε νηπιαγωγεία υποχρεωτικά. Αυτό ήταν δεδομένα το κράτος, δηλαδή, για να βρουν τα παιδάκια. Οι μάνες εργαζόταν, να τα μπορούν να τα ήταν και κοντά, δηλαδή, στα εργοστάσια αυτά. Γιατρική, μέσα στο εργοστάσιο είχαμε γιατρείο, με πολλούς γιατρούς, δηλαδή, ενδιαφέρονταν για την υγεία. Κάθε 2 χρόνια ήταν υποχρεωτικό να περνάμε εμείς που ήμασταν, ας πούμε, υπάλληλοι, δεν ήμασταν εργατές. Mm-hmm. Να περνάμε από έλεγχο αν είμαστε εντάξει, δηλαδή από υγεία. Δηλαδή. Check-up. Αυτά ήταν τα που έζησα, δικά μου τέτοια που ξέρω. Ναι. Φαντάζομαι τώρα που μιλάς, έχεις οικογένεια, Κώστα? Ναι, έχω γυναίκα που είναι καταγής Σλοβάκα. Ωραία. Έχω 2 αγόρια. Έχω 3 άλλα αδέρφια, 2 αδέρφια και μια αδερφή. Ένας από τους αδερφούς είναι στην Ελλάδα. Αυτός, επειδή είμαστε από οικογένεια, ας πούμε, που ο εμφύλιος τους γονείς που έχω εγώ, δεν είμαστε δηλαδή βιολογικά όλοι από πατέρα και μάνα. Ναι, κατάλαβα. Τον εμφύλιο σκοτώθηκε η μάνα του αναγνώστη και του Νίκου ο πατέρας, και μετά εδώ στην Τσεχία παντρευτήκαν οι γονείς μου και μας αποκτήσαμε την αδερφή μου που είναι εδώ στην Οστράβα. Μάλιστα. Ο αδερφός εδώ στην Ελλάδα που μένει, πού είναι? Μένει η Θεσσαλονίκη και πριν 15 μέρες σχεδόν κατέληκα εκεί. Έχει τώρα εξωτικό εκεί στην Ποτιδέα και πήγα εκεί και πέρασα τις διακοπές. Χαλκιδική δηλαδή, έτσι? Δηλαδή, η Ελλάδα δεν μετρέχει με τίποτα. Πολύ ωραία πέρασα. Φαντάζομαι. Λοιπόν, εσύ εδώ, η καταγωγή σου από εδώ, από Ελλάδα, από πού είναι? Να πω αυτό, δηλαδή είμαστε άτυχοι, πώς θα το πω, σαν οικογένεια, δηλαδή με την έννοια ότι
Οι γονείς μου γεννήθηκαν στον Βόσπορο εκεί, στην Καλλίπολη, στην Τουρκία τότε. Ναι, ναι, ναι. Άρα μικρασιατική καταγωγή έχεις, ε. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί ήταν και με την αλλαγή του πληθυσμού τότε στο 20 που έγινε, τους μεταφέρανε και πήγαν εκεί στην περιοχή Έδεσα, Γενιτσά, που εκεί είναι η καταγωγή των γονιών μου. Ναι, ναι. Δηλαδή, πρώτη φορά προσφυγιά ήταν αυτή. Και τώρα είναι δεύτερη προσφυγιά εδώ στην Τσεχία. Δηλαδή, είμαστε ταλέπορες συνέχεια στους δρόμους. Ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό όπως το περιγράφεις. Και βέβαια και η δεύτερη αυτή προσφυγιά ήταν πάρα πολύ σκληρή, γιατί και σε αυτή δεν μπορούσες να γυρίσεις πίσω στην πατρίδα για την οποία αγωνίστηκες, οι γονείς σου κλπ. Για πες μας λίγο για τους γονείς σου, Κώστα. Οι γονείς μου φυσικά ήταν φτωχοί άνθρωποι. Ο πατέρας ήταν ηρεμέρος, δηλαδή εκεί με τους, κατά τους Γερμανούς, ήταν φαντάρος 22 χρονών, μια ιστορία που θυμάμαι εγώ, έτσι μου είχε πει. Αλλά εκεί οι συνθήκες που ήταν μετά τα Δεκεμβριανά του 1944, πήρε μέρος στην αριστερή πλευρά, ξέρω εγώ, του κινήματος και μπήκε στο Δημοκρατικό Στρατό. Πήρε μέρος στις μάχες, ξέρω εγώ, εκεί που ήταν και μεταφέρθηκε άρρωστος φυσικά, γιατί ήταν πάρα πολύ εκεί σε δίκες που ήταν στα βουνά, δεν ήταν χειμώνα καλοκαίρι, δεν ήταν εύκολες οι εικόνες και η υγεία του. Μεταφέρθηκε εδώ στην Τσεχία, στη Τσεχοσλοβακία τότε, με τη μάνα μου εδώ γνωριστήκανε στην Τσεχοσλοβακία. Και η μητέρα σου είναι και αυτή παιδί πολιτικών προσφύγων, έτσι. Πολιτική πρόσφυγα και η ίδια προφανώς. Είναι από ίδια περιοχή, δεν γνωρίζω όταν είναι μικρή. Είναι από την πόλη, καλή πολύ εκεί στην Βόσπορο που ήταν κοντά από τα πολλά. Δεν θυμάμαι γιατί και ο μικρός δεν ρωτούσα και εγώ. Αλλά θέλω να ρωτήσω και η μητέρα σου λογικά ήταν στο Αντάρτικο, έτσι. Ναι, ναι, και η μάνα βοηθούσε, ναι, στο Αντάρτικο ήταν και οι δύο γονείς και αναγκαστήκαν τότε με την ήττα, ξέρω εγώ, του Δημοκρατικού Στρατού που έγινε, πήγανε προς τις σοσιαλιστικές χώρες τότε. Ναι, ναι. Πω, ανατριχιαστικά όλα αυτά που λες. Κώστα, μου λέω να πάρουμε μία ανάσα και θα επιστρέψουμε, ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε. Ναι. Οπότε πάμε στο επόμενο τραγούδι μας. Με όποια σειρά θέλεις εσύ, Σπυρό, ό,τι έχει επιλέξει ο καλεσμένος μας και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Καλή σας μέρα, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα σήμερα, 3η 16 Αυγούστου του 2022. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και μιλάμε με την Οστράβα της Τσεχίας και τον πρόεδρο της εκεί ελληνικής κοινότητας, τον Κώστα Παπασάβογλου. Κάναμε έτσι ένα πέρασμα στα χρόνια τα πολύ δύσκολα για το πώς έφτασαν εκεί οι δικοί του άνθρωποι μέσα από τον εμφύλιο σπαραγμό και τις εξελίξεις και για το πώς έφυγαν για τις σοσιαλιστικές χώρες πάρα πολλοί άνθρωποι για να βρουν ένα νέο τρόπο ζωής και εκεί να στήσουν τη ζωή τους. Και ο Κώστας Παπασάβογλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει όλη αυτή την ιστορία, μας τη μετέφερε. Μου έκανε εντύπωση, Κώστα, αυτό που έλεγες νωρίτερα, δηλαδή για το εργοστάσιο που δούλευες, και θέλω να το συνδέσω λίγο με το τραγούδι αυτό, «Τι τα θέλεις τα λεφτά». Ήταν τότε, ξέρεις, όπως έχει γραφτεί στα μέσα της Δύσης και λοιπά, ότι ήταν πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους, ότι δεν είχαν βασικά αγαθά, ότι δεν είχαν λεφτά, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, δεν είχαν τέλος πάντων όλες αυτές τις χαρές, σε εισαγωγικά, που δίνει και μοιράζει απλόχερο ο καπιταλισμός. Ήταν δύσκολα όμως τότε τα χρόνια δουλεύοντας στο εργοστάσιο, υπήρχαν ελλείψεις, ήταν κάτι που σας έλειπε, αισθανόσασταν ότι εντάξει, μέχρι εκεί είναι και δεν έχει κάτι παραπάνω? Θα ήθελα λίγο έτσι να μου πεις, να μου περιγράψεις αυτό το... Κοίταξε, έτσι πως το λες, μου φαίνεται δηλαδή σαν γέλιο, γιατί ήρθε πρώτη φορά το 1963, ήρθε η γιαγιά με τον θείο μου τότε, που νομίζανε ότι τρώμε από ένα πιάτο όλοι, δηλαδή μια καθαρόλα, ξέρω, γεύμα, και ήταν ενθουσιασμένοι και εκπλήκτοι ότι είχαν κανονικές οικογένειες. Εμείς το 1961 που ζούσαμε ακόμα στο Κέχονι, δηλαδή μικρό χωριδάκι, είχαμε πρώτη τηλεόραση τότε, η τηλεόραση που ήταν ραδιόφωνο, πλυντήριο, δηλαδή όλα αυτά που είχαμε, έτσι, δηλαδή να αποδείξω ότι ήταν, όταν από προπαγάνδα, ένας τρόπος δηλαδή να μπορούν να τα μαυρίσουν ότι δεν υπήρξε το κανόνι στη ζωή. Αυτά που πληρωμές, αυτά που, τις αποδοχές που παίρναν το εργοστάσιο,
μας γόλευαν για να μπούμε να ζούμε μια καλή ζωή. Δεν, εγώ δεν μπορώ να πω κανένα παράπονο. Και νομίζω και οι υπόλοιποι Τσέχοι πολίτες, αν με φανταστείς, ότι το κράτος μετά την, τα πρώτα 10 χρόνια μετά το εμφύλιο πολέμου που ήσαμε εδώ πέρα, ήταν δυσκολία στη Τσεχία. Γιατί ξανά αναπτύσσονταν η χώρα. Παρ' όλα αυτό μας έδωσε πάρα πολύ βοήθειες και μετά το 60 μέχρι το 89 έχουμε για τους εργαζόμενους που εργαζόταν στην Τσεχία χτίσει 2 εκατομμύρια διαμερίσματα. Δηλαδή αν η Τσεχία έχει τώρα 10 εκατομμύρια, φαντάσου με 3 μέλη της οικογένειας, δηλαδή τα μισά πληθυσμός έχουμε δικά μας ας πούμε, διαμερίσματα. Που τότε, ας πούμε, μια πληρωμή φυσικά μετά την 89 την ανατροπή της εργοπολίου εδώ πέρα, αυτά ώρα είναι άλλο σύστημα. Αλλά τότε, αν έπαιρνε, ας πούμε, 1500 κορώνες τότε, το 100 πλήρωνες για το ενίκιο, για το ρεύμα, για τα πάντα μέσα στο σπίτι. Τα υπόλοιπα τα έχεις, ας πούμε, σε διάθεση για να τρως, να δίνεις, να έχεις δηλαδή κάποια κανονική ζωή, αν το συγκρίνουμε έτσι. Αλλά το κράτος αυτό ενδιαφέρον γιατί αυτό που δεν υπήρχε κυριοσκοπία, αγόραζες εδώ πέρα ό,τι ήθελες, ας πούμε, με ίδια τιμή στην Ελλάδα. Το ψωμί είχε 2 κορώνες έργο, 2,60, το αγόραζες στην Πράγα, ως τώρα με ίδια τιμή. Υπήρχε αυτό δηλαδή, ότι ξέρεις, δεν έτρεχες από μαγαζί σε μαγαζί να βρεις εργό κάτι φτηνότερο. Ήταν μια τιμή που υπήρχε και ήταν βολική. Μια κοινή τιμή για όλα. Ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Μετά την πτώση, μετά τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας, τη δημιουργία της Τσεχίας ως αυτόνομο κράτος και της Σλοβακίας επίσης ως αυτόνομο κράτος, εκεί στην Τσεχία πόσο άλλαξαν τα πράγματα και με τον επελάφνοντα καπιταλισμό που ήρθε πλέον για να λυτρώσει τον κόσμο, πώς είναι τα πράγματα σήμερα με κάποια παιδιά που είναι νέα, που προσπαθούν να στήσουν τη ζωή τους? Έχουν αυτή τη σταθερότητα που μας περιγράφεις εσύ? Έχουν ίσως μεγαλύτερες ευκαιρίες να γίνουν πλούσιοι, να αποκτήσουν ένα υπέροχο αυτοκίνητο που τότε δεν θα είχατε την ευκαιρία? Ή είναι πολύ δύσκολα να τα φέρεις βόλτα και να ζήσεις με τα δεδομένα μιας άνετης ζωής όπως αυτή που μας περιέγραψες εσύ πριν από λίγο? Εγώ το βλέπω έτσι, δηλαδή και τώρα τα παιδιά μου, εσύ θα ζήσετε πιο χειρότερα που ζήσαμε μια ζωή εμείς, μια καλή ζωή, επικισμένη δηλαδή, χωρίς άγχος. Το λέω στα παιδιά μου, λέω εσύ θα ζήσετε χειρότερα, γιατί έτσι πως πάει η κατάσταση, δεν υπάρχει και σίγουρα η Τσεχία τώρα γενικά από βιομηχανική χώρα άρχισε να γίνει, ας πούμε, μια χώρα που είναι υπηρεσίες, είναι αυτά τα IT, υπολογιστές, δηλαδή άλλου είδους και ο στράβα αλλάζει. Δηλαδή μεταφέρθηκε η τέχνη που υπήρχε στους εργαζόμενους, δηλαδή μεταφέρθηκε. Τώρα κατά πού θα τραβήξει αυτή η υπόθεση είναι δύσκολο, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο ευτυχισμένοι πως ήμασταν μια ζωή εμείς. Ας πούμε τα ευκαιρίες της δουλειάς είναι δύσκολες. Δεν έχει τόση ασφάλεια, ξέρω εγώ, γιατί στα εργοστάσια που δούλευα, προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια του εργάτη. Να μην είχαμε κράνους με μπότες, με αυτά χρειαζόταν ματεριάλια, όλα αυτά ήταν κάτω από έλεγχο αυστηρό, δηλαδή, για να μπορέσει να γίνει. Τώρα αυτά με τη χαλάρωση που έγινε, δηλαδή δεν υπάρχουν τόσο αυστηροί νόμοι, δεν υπάρχουν όλα αυτά, χαλάσαν, δηλαδή διαλύθηκαν αυτές οι σιγουριές που ήταν. Ναι. Οπότε λες ότι δεν προστατεύεται ο εργαζόμενος όπως στο παρελθόν, όπου του παρήχαν και κάποια πράγματα για να έχει πρώτα απ' όλα την ασφάλειά του, πέρα από τα υπόλοιπα που μας λες για τις διακοπές, για όλο αυτό το οργανωμένο σε δομή πράγμα. Τώρα είναι ο καθένας με την τύχη του και όπου μπορέσει έτσι ακριβώς. Έτσι το άφησε στον αέρα, δηλαδή ότι κάποιος προλάβει το κάνει και φυσικά και εμείς, κοίταξε, για μένα ήταν πολύ δύσκολο το 89, επειδή δεν υπήρχε άγχος, δεν είχε καμιά έτσι σκέψη για να μην χάσω τη δουλειά μου, ξέρω εγώ, εντάξει. Ήταν πιο έτσι σίγουρο τότε, μετά που άλλαξε, εμείς ήμασταν αθώοι σαν άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουμε ότι μπήκε μέσα κάτι καινούριο που θέλει να το αλλάξει, δηλαδή ξαφνιαστήκαμε. Για μένα προσωπικά δεν το πιστεύω ότι μπορεί έτσι να θέλει κάτι καινούριο, γιατί αλλάξαμε τα πάντα δηλαδή, στην ζωή μας μέσα. Ναι, κατάλαβα. Όταν πήγαν εκεί οι γονείς σου ως πολιτικοί πρόσφυγες το 1948, πώς ήταν η υποδοχή η δική τους αλλά και των άλλων προσφύγων, πολιτικών προσφύγων από την τοπική
αρχή από το κράτος και από τους τόπιους, από τους Τσέχους. Έρχεται μια ομάδα ανθρώπων 100, 200 κλπ. Ένα τσούρμο από την Ελλάδα. Προφανώς κυνηγημένοι, προφανώς φτωχοί. Πώς έγινε η υποδοχή εκεί και επισήμως από το κράτος και ανεπισήμως από τον κόσμο? Τα παιδάκια του 48 ήταν οι πρώτες αποστολές τότε του Ναπηλού. Για αυτά φυσικά δεν τα ζήσα. Ψάχνω γιατί με ενδιαφέρει η ιστορία και με ενδιαφέρει, δηλαδή, όλη αυτή η υπόθεση ιστορικά, όπως ήταν, να βρω με στοιχεία, να μην το βάλω σε φάση ότι δεν μπορώ να το αποδείξω. Αυτοί φτάσανε το 48 τα πρώτα παιδάκια, φτάναν διάφορους τρόπους μέσω Αλβανίας, περνούσαν από Πολωνία με πλοία, ξέρω εγώ, με τρένα, με άλλον τρόπο που βρεθήκαμε στις χώρες αυτές. Εδώ στην Τσεχία, στο Κοσοβάκια, τότε στάθανε περίπου 3.500. Τους είχαν εγκαταστημένο σε πάρα από 150, ας πούμε, καλούς κτίρια, ξέρω εγώ, διάφορα. Και χορέψανε σε 50 τότε, σε παιδικούς σταθμούς. Τους γονείς, μετά τον εφείο το 49 που τέλειωσε τον Αύγουστο, αυτοί ήρθαν το 49 και συγκεντρώσανε σε μεγαλύτερες πόλεις και βασικά εδώ στην Βόρεια Μοραβία, γιατί το 48 μετά τον πόλεμο υποχρεώσαν τους που ήταν, ας πούμε, βοήθησαν τους Γερμανούς να εγκαταλείψουν τις πόλεις εδώ στη Βόρεια Μοραβία, εδώ που μένουμε τώρα, η Οστράβο, που είναι και το Κρνό. Ναι, και πού τους πήγαν αυτούς? Αυτοί οι Γερμανοί πήγανε εσά στη Γερμανία, βοήθησαν οι Γερμανού να εγκαταλείψουν. Αυτό είναι με νόμου έγινε, με την συγκατάσταση τότε των Άγγλων, δηλαδή για αυτή η υπογραφή. Mm. Ήταν συμφωνία μετά του πόλεμου κατά των Γερμανών. Και αυτοί του περιάδιασαν εδώ, αδειάσαν τα νοστάσια. Εδώ η Παντουργία που ήταν στο Κορνό, ξέρω εγώ, στην Οστράβα, εδώ, στην Οπάδα, δηλαδή πήγαν και του πήγανε στη Γερμανία και άδειασαν, γι' αυτό ζητήσαν του Ελληνέ, επειδή ήταν απλοί άνθρωποι, αγρότε περισσότερο, και να μπορέσουν να βοηθήσουν εδώ το κράτο να αναπτυχθεί. Γι' αυτό και οι περισσότεροι Ελλήνε τότε ήταν σε αυτέ τι περιοχέ τη Βόρεια Μοραβία. Ναι, ναι. Για να μπορέσει να υπάρχει και ανάπτυξη στην περιοχή, έτσι, μέσα από τα εργατικά χέρια. Αυτό ήταν το βασικό. Μεγαλώνοντας το σπίτι εσύ, ποια ήταν τα ακούσματα για την Ελλάδα, δηλαδή τι συζητάγατε για την Ελλάδα, αν υπήρχε αυτή η νοσταλγία των γονιών, πώς ήταν έτσι το κλίμα και η σχέση δική σας σαν παιδιά με την Ελλάδα και τα ακούσματα από τους γονείς? Θυμάμαι τη μάνα που έκλαιγε κάθε ευκαιρία που ήταν. Ένα τιμό ήταν τον σύζυγό της που σκοτώθηκε με τον Ελλάδα. Εντάξει, ήταν η κοινή οικογένεια που απόκτησε, αλλά ήταν αυτό το κάθε φορά οι ευχές που ήταν και τον χρόνο στην πατρίδα. Αυτό το θυμάμαι από μικρό παιδί. Θυμάμαι ακόμα στο Κέχονιν. Είναι ένα χωριό μικρό που εκεί μεταφέρθηκαν 600 περίπου άτομα που ήταν με διάφορες ας πούμε αρρώστιες, ήταν χωρίς πόδια, όρματι, εκεί μέναμε, ήταν για μένα, επειδή ήμουν 3 χρονών παιδί, ήταν συγκεντρώθηκε όλος ο πόνος του φίλου, δηλαδή αυτές οι τραυματίες. Ήταν εκεί η πόλη που περιέθαλπτε, ας πούμε, τους τραυματίες, έτσι? Ναι, είναι μικρό χωριάκι, αυτό είναι, έχει ας πούμε μέχρι 600-700 άτομα, δηλαδή ήταν πρώην στρατώνες του τσεχικού στρατού. Κώστα μου, είπες ότι ασχολείσαι με την ιστορία. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει υλικό από αυτό που περιγράφεις εκεί στο χωριό με τους τραυματίες και λοιπά, πώς τους περιέθαλπταν, έτσι? Και γενικότερα έχεις αναζητήσει λίγο ιστορικά υλικό από εκείνη την περίοδο? Ξάχνω, είναι σπάνια τελικά, γιατί τότε μετά τον εμφύλιο κλείστηκαν σύνορα. Οι ελληνικέ αρχέ, το κράτο ελληνικό, το επίσημο ζητούσε, δηλαδή από τι σοσιαλιστικέ χώρε μέσω, ξέρω εγώ, μέσω διάφορων τρόπων να μάθει πού φύγανε, πού μένουν. Δηλαδή, είχαν έναν τρόπο να ψάχνουν την αρχή που ήταν οι γονεί μα. Ναι, να ξέρουν πού είναι. Του πέρασαν σαν εγκληματίε, του ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί και τα μητρώα στο χωριό, επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν εκεί τα γένεια, τα ξεσκίσαν, τα πετάξαν, δεν υπήρχαν άνθρωποι. Πάνω ψάχναν δηλαδή να βρουν τους που φύγανε με τον φίλο στις χώρες αυτές εδώ. Οι ήρωες που μετατράπηκαν σε εγκληματίες. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας ακόμα. Είδες, στο έλεγα και χθες που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, θα περάσει, θα κυλήσει κουβέντα και θα το καταλάβεις. Θέλουμε άλλη μια ώρα για να τα πούμε. Πες μου λίγο το τελευταίο, όταν ακούς
Ελλάδα, για σένα τι σημαίνει Ελλάδα και πες μου αν έρχεσαι εδώ πέρα, αν έχεις ενδιαφέροντα να ασχολείσαι, ξέρω εγώ, με τη μουσική, με τον αθλητισμό, με αν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, θα σε ρωτήσω και τι ομάδα είσαι. Το ΑΕΚ είναι κι εγώ. Α, αυτά είναι, έλα τώρα ανατρίχιαζα τελείως. Κοίταξε, να σε πω τώρα, και τώρα που μιλάμε εδώ πέρα, έχω σαν εικόνα την ελληνική, έχω την νέα ανοιγμένη στον εικόνα τη τηλεόραση και παρακολουθώ. Δηλαδή, το πρώτο που κάνω είναι αυτό. Δηλαδή, με λείπει η Ελλάδα δηλαδή, πάρα πολύ. Για να πλησιάζω τον το λόγο έτσι με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν έζησα τη ζωή. Έζησα μια ευχαριστημένη ζωή με όλα που είχαμε δηλαδή στη διάθεση, με καλοπέραση όλα. Αλλά με λείπει αυτή η ιστορία να δω. Κοιτάζω παλιές ταινίες, πώς ήταν οι δρόμοι, πώς τους γιατί από τους γονείς τότε και τον πρώτη προσφυγιά που ήταν από την Τουρκία. Και αυτό ήταν δηλαδή δύσκολο να μάθω και ό,τι μπορώ κάτι και να ψάχνω. Τώρα έχω, μαζεύω φωτογραφίες από διάφορους τόπους της Ελλάδας. Έχω καμιά χίλιες φωτογραφίες μέσω ίντερνετ που ψάχνω. Έχω, ετοιμάζομαι τις ιστορίες εδώ αυτών που ακόμα ζουν των τότε προσφύγων πολιτικών. Έχω βάλει καμιά δεκαπενταριά βιντεάκια. Τους θέλω να το κάνω ένα πρόγραμμα. Είναι στα τσοχωρινικά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Αυτά που τα έχεις ανεβάσει στο YouTube. Δεν τα έχω τελειώσει, τα μαζεύω. Θα το μιλήσουμε αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρει και προσωπικά και επαγγελματικά και κυρίως συναισθηματικά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν εκεί. Για αυτό το χωριό που ρωτάς δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το τέχνο είναι επειδή ήταν μυστικό τότε και τώρα ήταν τότε στο σύμβολο Βαρσοβίας, είχε χημικά μέσα. Ναι. Τώρα το ΝΑΤΟ μέσα πάλι χημικά. Το κρυφό χωριό. Yeah. Το εξαφανισμένο χωριό. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, να είσαι σίγουρος. Έτσι. Ευχαριστώ και εγώ. Με συγκίνησες πάρα πολύ με αυτά που είπες. Πραγματικά είναι στιγμές εδώ στην κουβέντα μας. Ανατρίχιασα και εντάξει, όταν είπες και για την ΑΕΚ βούρκωσα λίγο, γιατί έχω και εγώ την ίδια καταγωγή, την ίδια ρίζα και το ίδιο πάθος. Να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά. Yeah. Υγεία και θα τα πούμε σύντομα. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.